πολλές φορές σκέπτομαι πόσο παράδοξη ήταν η ζωή μου. Πόσο παράδοξα με συμπεριφέρθηκε η πατρίδα μου, η Ελλάδα, και έφτασα στο σημείο να ζητήσω πολιτικό άσυλο στη Γερμανία. Την 23η Απριλίου 1944 είναι η ημερομηνία που δεν μπορώ να την ξεχάσω. Οι Γερμανοί τους ραντίσανε με μία έφλεκτο ύλη, πιθανώς βενζίνη, και τους βάλανε φωτιά ζωντανούς. Σε αυτή την αχαιρώνα κάηκε η μάνα μου, η Βαρβάρα, 28 ετών, η αδερφή μου, η Δέσποινα, 10 ετών, η αδερφή μου, η Αναστασία, 6 ετών, ο αδερφός μου, ο Γιώργος, 4, και ο Χαράλαμπος, μόλις 1,5. Το 1947 συλλαμβάνεται ο πατέρας μου στο χωριό, τον πηγαίνουν στην Κοζάνη, τον περνάνε στρατοδικείο και σε 2 εβδομάδες τον στήσανε στα 6 μέτρα για να τον φυγήσουν. Με κυνηγούσε η κατάρα του αριστερού.